Μία ακόμα εθελοντική πρωτοβουλία. Πάρα πολλές οι αφορμές που μας δίνουν, βλέπουμε και την εικόνα, τη χαρακτηριστική. Εκεί τα μέλη, εκπρόσωποι της ομάδας Ζωδρό. Αυτή τη φορά βέβαια και αυτό το διάστημα επιχειρούν να μας βάλουν στο κλίμα των Χριστουγέννων. Δηλαδή οι οικαστικές τους παρεμβάσεις σε σημεία της πόλης του Ηρακλείου έχουν ως επίκεντρο τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Ομορφαίνουν την καθημερινότητά μας, επιχειρούν να αλλάξουν την ψυχολογία μας και βέβαια κατά κάποιο τρόπο μας στέλνουν και ένα ηχηρό μήνυμα εθελοντισμού. Θέλω λίγο να μας βάλει στο κλίμα της συγκεκριμένης παρέμβασης η κυρία Γιούλη Χριστοφόρου, ερασιτέχνης, ζωγράφος, οικαστικός. Την καλησπέρα μας, κυρία Χριστοφόρου. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Νέο καφάο με γιορτινή διάθεση και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Πώς είστε? Μια χαρά. Δόξα τω Θεώ. Είμαστε όλοι καλά. Η δράση μας λέγεται Ζώδρο, άρα είναι μια δράση γεμάτη αγάπη. Και οι γιορτινές μέρες που έρχονται, τι άλλο μας έχουν και τι μας φέρνουν, μόνο αγάπη. Με αυτή λοιπόν την διάθεση, είπαμε κι εμείς, ναι, να δώσουμε αγάπη μέσα από τα καφάο, μέσα από την παρέμβασή μας. Ξέρετε, δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρείτε κατά κάποιο τρόπο να αμορφύνετε την πόλη του Ηρακλείου. Είμαι σίγουρος ότι θα ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες δράσεις και εγώ προτρέπω και τους τηλεθεατές, μικρούς και μεγάλους, να σεβαστούν την προσπάθειά σας και να κατά κάποιο τρόπο να διατηρήσουμε στην αρχική μορφή και όψη κάθε δημιουργία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το μήνυμα που στέλνετε, που είναι η μόνιμη αγωνία μας όλων όσοι ασχολούμαστε με αυτή τη δράση, να σεβαστούν για καλό όλων μας αυτή την προσπάθεια και να μην δημοτζουρώσουν και να μας δίνουν αυτά τα ωραία, να παίρνουμε αυτά τα ωραία μηνύματα. Σε ποιο σημείο πραγματοποιήθηκε αυτή η πρωτοβουλία, πού βρίσκεται αυτό το καφάο? Είναι στην Νέα Λικαρνασό, είναι στη Λεωφόρο Ικάρου προς το αεροδρόμιο. Ναι. Ήταν ένα καφάο το οποίο ήταν γκρίζο και άσχημο και είπα εκεί στους γύρω στους ανθρώπους, λέω παιδιά, θέλετε να φτιάξουμε μια γιορτινή διάθεση τώρα για τα Χριστούγεννα? Μου είπαν οι άνθρωποι, ναι, αλλά δεν θα είναι μετά από κάποιες μέρες παροχημένο? Λέω, θα το κάνουμε τώρα χριστουγεννιάτικο, γιορτινό, και μόλις έρθει η άνοιξη, η ίδια εγώ θα κάνω παρέμβαση να σας το κάνω ανοιξιάτικο, με λουλούδια και τη φύση. Α, θα τροποποιηθεί λοιπόν, δηλαδή. Εννοείται. Για να μην είναι κάτι το οποίο την άνοιξη μας φαίνεται περίεργο στην Κρήτη με χιόνια. Είπα λοιπόν εγώ την άνοιξη, θα το τροποποιήσω, να το κάνω ανοιξιάτικο το τοπίο. Και έτσι λοιπόν όλοι μαζί, γεμάτη χαρά, όλη η γειτονιά, βοηθήσανε και χαρήκανε για αυτή την παρέμβαση. Και είμαι και εγώ πολύ χαρούμενη. Καταλαβαίνουμε και επιβεβαιώνουμε μέσα από την πρωτοβουλία σας ότι για να αλλάξει η εικόνα μιας γειτονιάς, ενός σημείου, ενός αντικειμένου, τις περισσότερες περιπτώσεις δεν χρειάζονται χρήματα, δεν υπάρχει κόστος. Καλή διάθεση να υπάρχει, ένα σχεδιασμός και μία έμπνευση. Αυτό επιβεβαιώνεται. Μεταξύ άλλων, ένα από τα κεντρικά μηνύματα είναι και αυτό το οποίο λέω. Ακριβώς. Το κόστος είναι ελάχιστο, αλλά η προσφορά είναι μεγάλη και η ανταπόκριση του κόσμου είναι μεγάλη. Και αυτό είναι το ζητούμενο της δράσης μας, αγάπη και εθελοντισμός. Και μόνο αυτό. Δεν μας ενδιαφέρουν ούτε να έχουμε χρηματικές ικανοποιήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Μας αρέσει που βλέπουμε τα χαμόγελα στους ανθρώπους, ναι, και στα παιδάκια. Εάν είδατε και τις φωτογραφίες, έχουν παιδάκια φωτογραφηθεί, έχουν έρθει την ώρα που έκανα την παρέμβαση και τελείωνα εδώ, ερχόταν τα παιδάκια και λέγανε τι παραμυθένιο είναι αυτό. Είναι βέβαια και κάτι το οποίο δεν το ζούμε εύκολα στην Κρήτη. Τα χιόνια. Τα χιόνια πρέπει, ας πούμε, να πάμε στο Ψιλορίτη ή σε κάποιο ορεινό μέρος. Μην το λέτε, με τα καιρικά φαινόμενα και την κλιματική αλλαγή και αυτά που έχουμε δει τελευταία διετία, και στην Κνωσού είδαμε χιόνια και στην Αλικαρνασσό είδαμε χιόνια. Σίγουρα. Σπιτάκια όμως έτσι ξύλινα. Όχι, Αυστρία, και Αυστρία δεν έχουμε γίνει ακόμα. Δεν έχουμε. Λοιπόν, οπότε ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Με το καλό να τα ξαναπούμε και όποιος έχει οποιαδήποτε ιδέα, επειδή επικοινωνούμε με την ομάδα Ζωδρό,
είτε θα απευθυνθείτε σε εμάς να το μεταφέρουμε, είτε μέσα από τα social. Γνωρίζω ότι έχετε και μια πολύ δυναμική ομάδα στα social media, να μεταφέρετε και να πείτε τη γνώμη σας και την πρότασή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Να είστε καλά.